Σχεδόν 7 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο κανάλι του ομίλου της Ναυτεμπορικής, στο Ναυτεμπορική TV. Τα τηλεοπτικά πλατό βρίσκονται στον Περισσό. Να σας ενημερώσω ότι εδώ έχει ξεκινήσει η ομοβροντία των μπουμπουνιτών. Παρ' όλα αυτά δεν έχει ξεκινήσει να βρέχει ακόμα. Ωστόσο, η εικόνα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας είναι πολύ διαφορετική, με πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως στα κεντρικά τμήματα της χώρας. Εμείς θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με κάτι που αφορά την κλιματική κρίση και την επιδείνωση των καιρικών φαινομένων που κατά πολύ τακτικά χρονικά διαστήματα πλέον τα βλέπουμε να συμβαίνουν και στη χώρα μας και στη λεκάνη της Μεσογείου ευρύτερα. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια της WWF Ελλάς, η οποία σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ολοκλήρωσε ένα έργο με τίτλο «Κατάρτιση και εφαρμογή σχεδίων δράσης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών σε τοπικό επίπεδο» και προσπαθεί να συμπληρώσει το κενό ενός έργου που μπορούν να κάνουν κυρίως οι Δήμοι στην αντιμετώπιση αυτών των πυρκαγιών. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Ναυτεμπορική TV τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος της WWF Ελλάς και μας περιμένει μέσω Skype. Καλώς ήρθατε στο Ναυτεμπορική TV. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Είπα εντάχει προηγουμένως ότι κυρίως το βλέμμα σας, το ερευνητικό, το ρίχνετε στη δουλειά που μπορούν να κάνουν οι Δήμοι, συμπληρώνοντας γενικώς την κυβερνητική και κρατική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα. Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες, ποια είναι τα βασικά πορίσματα αυτού του έργου? Ναι. Θα το διόρθωνα και θα έλεγα όχι μπορούν, αλλά υποχρεούνται να κάνουν. Γιατί από το 2002 οι ίδιοι οι Δήμοι διεκδίκησαν ορθώς και κατάφεραν να πάρουν το μερίδιο της αναλογής στο κομμάτι της πρόληψης και της προκαταστολής και καταστολής των δασικών πυρκαγιών. Και με αυτό πήραν και κάποια κονδύλια. Λιγοστά είναι η αλήθεια, αλλά πήραν. Μέσω αυτής της νομοθεσίας του νόμου 3013 του 2002... ξεκάθαρα αναφέρονται όλες οι υποχρεώσεις και οτιδήποτε πρέπει να κάνει ένας Δήμος όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Και ένα από τα βασικά κομμάτια που έχει να κάνει είναι να συστήσει ένα γραφείο πολιτικής προστασίας, να το στελεχώσει με μόνιμο προσωπικό, ειδικευμένο για αυτό το σκοπό, και να σχεδιάσει τις δράσεις του αναλογού. Από αυτά, ελάχιστα έχουν γίνει τα τελευταία 20 χρόνια. Από το 2002 μάλιστα μέχρι και σήμερα έχουν ακολουθήσει και μια σειρά από εγκυκλίους, από ρυθμιστικούς νόμους και τα λοιπά για το θέμα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι Δήμοι να μην ασχολούνται επιτακτικά και συνδεδεμένα με το θέμα της πρόληψης. Άρα, και κύριε Γεωργιάδη, εσείς που θέλουν να το κάνουν, εντοπίζετε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν οι Δήμοι και δεν τα έχουν κάνει, ή προτείνετε και κάποια επιπλέον βελτίωση στα υφιστάμενα σχέδια? Θα σας πω και τα δύο. Μέσα από αυτό το έργο, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, κάναμε και, ξέρετε, και ένα ερωτηματολόγιο με μεγάλη συμμετοχή των Δήμων. Ήταν ελάχιστοι αυτοί που δεν απάντησαν. Και ξέρετε, περίπου το 20% των Δήμων αυτή τη στιγμή στη χώρα δεν έχουν γραφείο καν πολιτικής προστασίας. Το 84% αυτών που έχουν, το έχουν στελεχωμένο με άτομα τα οποία εργάζονται και κάνουν και εργασίες παράλληλα σε άλλα πράγματα. Μπορεί να είναι ένας δήμαρχος ο οποίος δουλεύει και στο τμήμα Πρασίνου και στο τμήμα Υγείας και στην Δημαρχία Παιδείας, για παράδειγμα, κατά παράβαση του νόμου. Αλλά το βασικότερο όλων είναι ότι τόσο οι Δήμοι που θέλουν να κάνουν πράγματα, αλλά και αυτοί που πρέπει να κάνουν, δεν έχουν το σωστό σχέδιο για να μπορέσουν να το κάνουν. Υπάρχει ένα σχέδιο με την κωδική ονομασία Ιόλαος, που το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διαθέτει, ας το πούμε έτσι, στους Δήμους, το οποίο σχέδιο όμως, οι προδιαγραφές του, δεν πατάνε στο κομμάτι της πρόληψης. Είναι περισσότερο σχέδιο συντονισμού όσον αφορά το τι θα γίνει όταν θα ξεσπάσει μια πυρκαγιά, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Ένα σχέδιο, θα έλεγα δηλαδή, καταστολής όσον αφορά το Δήμο και καθόλου πρόληψης. Το έργο αυτό λοιπόν έρχεται ουσιαστικά και μία πρόταση νόμου να αλλάξει, αν θέλετε, λίγο ή να προσθέσει κάποια πράγματα στο υπάρχον σχέδιο Ιόλαος, ώστε να μπορούν και οι Δήμοι από τη μία να ασχοληθούν με την πρόληψη, να μπορούν να σχεδιάσουν για την πρόληψη και να διεκδικήσουν και κονδύλια, γιατί ξέρετε, λεφτά υπάρχουν, πέρα από τα λεφτά δηλαδή που ο τακτικός προϋπολογισμός δίνει στους Δήμους, υπάρχουν και από αλλού πηγές για κονδύλια και για την πρόληψη, αλλά για να τα διεκδικήσει κάποιος πρέπει να τα σχεδιάσει. Οι σημαντικότερες προσθήκες του έργου σας ποιες είναι? Στις προτάσεις εννοώ. Ναι. Βασικά να αναγνωρίσει το κίνδυνο και να δουλέψει πάνω σε αυτό. Πρόληψη, ξέρετε, σημαίνουν πολλά πράγματα. Από το ενημερώνω σωστά
και τακτικά το κοινό μου, τους πολίτες μου δηλαδή, για τις πυρκαγιές, ναι, με εκστρατείες ενημέρωσης κτλ., μέχρι να διαχειριστώ την καύσιμη ύλη στα όρια της περιοχής μου αρμοδιότητας. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι οι οποίοι έχουν δημοτικά δάση. Έτσι. Και κοινοτικά δάση που λέγαμε παλιά, ή δημοτικά δάση. Να διαχειριστώ τα καθάριστα οικόπεδα και να προτείνω τις λύσεις, αλλά και την, βλέπετε τις τελευταίες μέρες τι γίνεται με το θέμα αυτό και το νέο αντιπυρικό κανονισμό, και που μαζεύονται χιλιάδες κυβικά μέτρα καθάριστων ή μάλλον καθαρισμένων πια υλικών στην άκρη των οικοπαίδων, και οι Δήμοι έχουν χάσει την μπάλα, το δίκιο τους. Από το πώς θα διαχειριστεί την υποδομή του και πού θα πρέπει να τη βάλει, τους κρουνούς του, από τι θα πρέπει να κάνει σε περίπτωση που ένα χωριό του ή ένας οικισμός του είναι τυφλός όσον αφορά τους δρόμους του, πώς θα πρέπει να διαχειριστεί τις στεγασμένες ή αστέγαστες αντιπυρικές του ζώνες. Ο Δήμος πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει ευθύνες στο κομμάτι που το αναλογεί. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το δασαρχείο ή το υπουργείο. Έχει δασικές εκτάσεις που του ανήκουν. Έχει καύσιμη ύλη, ασχέτως αν είναι σε δάση ή άλση, που του ανήκει. Και έχει και όλη την υποδομή που πρέπει να έχει μαζί με τις εθελοντικές του ομάδες και το γραφείο του πολιτικής προστασίας που πρέπει να διαχειριστεί. Αν δεν έχει σχέδιο να το κάνει, από τη μία δεν μπορεί να το διαχειριστεί, δεν μπορεί να διεκδικήσει κονδύλια και δεν μπορεί να είναι και υπόλογος απέναντι στους πολίτες του. Δηλαδή, έχω σχέδιο. Το σχέδιο μου λέει ότι πρέπει να κάνω 1, 2, 3, 4 πράγματα. Τα κάνω, διεκδικώ λεφτά και τα κάνω. Και μετά, όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, έρχομαι στους πολίτες μου και λέω: τα έκανα, πέτυχα αυτά ή δεν πέτυχα εκείνα. Ή τέλος πάντων, εγώ τα έκανα, αλλά δυστυχώς καήκαμε. Ωραία, αυτό το καταλαβαίνω. Διαβάζω στο δελτίο τύπου το οποίο έχετε στείλει ότι με το συγκεκριμένο έργο διαμορφώσατε προτάσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη της καλύτερης δυνατής πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο επίπεδο των Δήμων. Η μία πρόταση είναι η καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Έτσι, σωστά καταλαβαίνω μέχρι τώρα? Ως ένα κομμάτι του σχεδίου, ναι, η εκστρατής ενημέρωσης είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της πρόληψης. Από, δηλαδή, από εκεί και πέρα πρακτικά, τι πρέπει να βελτιωθεί στον τρόπο που είναι οργανωμένοι και λειτουργούν οι Δήμοι για την πρόληψη των πυρκαγιών? Μας είπατε παραδείγματος χάρη ότι δεν υπάρχουν σωστά επανδρομένα τμήματα αυτή τη στιγμή που να έχουν το ανθρώπινο δυναμικό να ανταπεξέλθουν σε μια πυρκαγιά ή να διαμορφώσουν κατάλληλες συνθήκες πρόληψης. Ναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να μπουν όλοι οι Δήμοι σε ένα κουτί ή σε ένα σάκο και να πω για όλους ένα κοινό πράγμα. Αυτό που πρέπει να πω για όλους είναι ότι... Για το Δήμο της Αττικής, ας πούμε, που είναι εδώ η περιοχή στην οποία βρισκόμαστε εμείς. Ο Δήμος της Αττικής, κυρίως η Δήμη της Αττικής, κυρίως η Δήμη που είναι γύρω από τον Ημιτό, από την Πεντέλη και τα λοιπά, το Εγάλαιο, κάποιοι από αυτούς έχουν αντιπυρικό σχέδιο, όχι όμως που πατάει πάνω στον Ιόλα, ο δικό τους αντιπυρικό σχέδιο, κάποιος από αυτούς καλό αντιπυρικό, κάποιοι όχι. Εμείς λέμε ότι όλοι οι Δήμοι πρέπει να έχουν ενιαίες προδιαγραφές, να φτιάχνουν, υποχρεούνται να κάνουν αντιπυρικό σχέδιο, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που υποχρεούνται να κάνουν είναι το σχέδιο Ιόλα, ως που είπαμε δεν είναι αυτό που πρέπει. Να έχουν λοιπόν ένα σχέδιο με κοινές προδιαγραφές και όλοι οι Δήμοι να κάνουν τα ίδια πράγματα, να σχεδιάζουν με τον ίδιο τρόπο και να διεκδικούν τα κονδύλια επί ίσης όρης. Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάδη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο Ναυτεμπορική TV. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.